αναχωρήσει λίγο για το Μαυροβούνιο. Πρώτα-πρώτα, ο στόχος είναι να ξεκινήσει θετικά αυτή την πορεία φετινή. Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε με το εξή την χρονιά, το Europa League. Από τις 9 του μήνα, το προηγούμενο μήνα, προετοιμαζόμαστε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για το αποτέλεσμα που είναι η νίκη. Έχουμε ακούσει διάφορα για την ομάδα της Φουντουσούνος, αν είναι μια νεανική ομάδα ανανεωμένη, πώς το βλέπετε εσείς οι ποδοσφαιριστές για τον αντίπαλο. Έχουμε μελετήσει πάρα πολύ τον αντίπαλο. Τον είδαμε σε αρκετά αντιμετωπίσει σε προηγούμενα του παιχνίδια. Μπορεί να είναι μια νέα ομάδα, αλλά έχουν και αυτοί στόχους. Σημαίνει, αν είναι νεαροί, σημαίνει θέλουν να δείξουν και αυτοί. Εμείς ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσουμε και πάμε εκεί για την νίκη. Είμαστε έτοιμοι. Και μια ακόμη φορά είναι ανανεωμένη και η Ομόνοια από την δική της πλευρά. Πώς βλέπεις εσύ αυτό το ουσιαστικά το νέο ξεκίνημα? Κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Έτσι και εμείς έχουμε μια προσπάθεια πρέπει να αγκαλιάσουμε την ομάδα όλοι μας, ο κόσμος, η διοίκηση. Και αυτή είναι μια προσπάθεια ξεκινά από το παιχνίδι της Πέμπτης. Και θα ήθελες να δώσεις κάτι ένα μήνυμα για τον κόσμο μας? Ο κόσμος είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας σε αυτήν την ομάδα, την Ομόνοια. Καλό τον κόσμο, λογικά δεν θα είναι πολύ μαζί μας στο Μαυροβούνιο, αλλά καλό τον κόσμο όλο να είναι στο βάση βίντεο μόνη Πέμπτη. Και ήδη με τα εισιτήρια της αρχίας έδειξαν για μια ακόμη φορά πόσο κοντά είναι στην ομάδα, πόσο αντιλαμβάνονται. Νομίζω δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο ομάδα με τέτοιες ομάδες όπως την Ομόνοια. Το δείχνουν έμπρακτα σε κάθε ευκαιρία.